Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα έχουμε κάτι διαφορετικό όσον αφορά την τεχνολογία, την πολυτέλεια, Mercedes, CLS, 450 4MATIC και τι άλλο σας έχω. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συγκλονίζει την πολιτική ζωή του σχόλου. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η αποδοκιμασία. Όλες τις ειδήσεις και ρεπορτάζ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Ό,τι καλύτερο. Με εμπιστεύεσαι λίγο. Πάρα πολύ. Κοιτάζει τη φωτιά σου, δεν έχει κανένα θέμα. Σαν συνοδηγό που είμαι, τη δουλειά μου κάνω. Έτσι είναι, συνοδηγεί. Αστέρι. Μ' αρέσει που βάλεις και ζώνη μόλις μπήκες μέσα. Πάντα βάζω ζώνη όταν μπαίνω μέσα. Και δεν αντιλαμβάνομαι πραγματικά γιατί μπορεί κάποιος να μην βάζει ζώνη. Δηλαδή, θες να σκοτωθείς. Έχω τρελαθεί πραγματικά αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι τόσα χρόνια δεν οδηγώ αυτοκίνητο με αυτό που βλέπω. Εγώ όταν το πρωτοείδα, λέω εντάξει, ένα πολύ πολυτελές αυτοκίνητο, σπορ, με το που μπήκα μέσα. Έχω μείνει άφωνη. Νιώθεις ότι δεν οδηγείς αυτοκίνητο. Διαβάζοντας πληροφορίες ότι έχει διάφορα συστήματα που μπορείς να ρυθμίζεις πακέτα με τον κλιματισμό, με τη θερμοκρασία, με το φωτισμό, ατμοσφαιρικός φωτισμός. Τελείωσε το παραλήρημα. Δεν μπορώ να σταματήσω άμα πεις μου να μιλάω ασταμάτητα. Πες τα εσύ λοιπόν, εγώ ταξιδεύω άνετα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις καταρχάς αυτό που διάβαζα αν ισχύει, ότι μπορεί να σου κάνει και μασάζ την ώρα που οδηγείς. Και γιατί δεν μου το έχεις βάλει ακόμα να μου κάνει. Από τους συμμαθητές σου έμαθα να γίνεται μη δύναμη στο σχολείο. Στο σχολείο, έτσι, ναι, πράγματι. Γιατί με το γιο σου έχουμε και την ίδια ηλικία κιόλας. Ναι, αυτά τα λες εσύ, αυτά τα έχει. Ο Πάνος είναι πρόσφατα, πριν από 10 χρόνια γεννημένος. Έτσι, κι εγώ. 15 χρονών. Έτσι. Ήθελα να βρούμε κάτι αντίστοιχο που να σε εντυπωσιάσει, να σε εκπλήξει. Από την αρχή που μου είπες Mercedes CLS, ξετρελάθηκα, θυμάσαι και στο αυτοκίνητο όταν μου το είπες. Ναι. Αλλά δεν περίμενα πραγματικά αυτό που βλέπω. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν τέτοια αυτοκίνητα βασικά. Επίσης, λέω, εμείς οι γυναίκες κάποιες φορές δεν έχουν την καλύτερη φήμη ως οδηγοί. Πώς μου είχε εμπιστοσύνη να οδηγήσω ένα τέτοιο ακριβό αυτοκίνητο, επειδή το στουκάρω. Είμαι έτοιμος να παρέμβω. Δεν χρειάζεται από ό,τι διάβασα να παρέμβεις. Έτσι, και έχω κάνει αποξήρανση χολής πριν από 40 χρόνια με όλους τους οδηγούς που έχω κάτσει δίπλα τους. Οπότε είμαι σε μια κατάσταση αναισθησίας, αλλά σε κατάσταση συναγερμού ώστε να παρέμβω αν συμβεί το παραμύθι. Μα δεν χρειάζεται, αφού διάβασα το αυτοκίνητο, κάνω μόνο. Ωραία, μπράβο. Είναι η 450 η CLS, όπου Mercedes και πολυτέλεια είναι συνώνυμα. Σαν έννοιες. Και φυσικά αυτό έχει και χάρη και φινέτσα και πολυτέλεια και προχωρημένη τεχνολογία από ό,τι είδες, δεν στο παγώ. Να σου πω, εγώ βλέπω τώρα εδώ πέρα έναν άνθρωπο. Ναι. Σταματάω. Θα φρενάρει μόνο του. Θα φρενάρει όμως μόνο του. Ναι. Δεν χρειάζεται εγώ να σταματήσω. Θα έτσι, μόλις βλέπει το σκυλάκι και το ποδηλάτι. Ακριβώς. Σου βγάζει μια προειδοποίηση και αν συνεχίσει εγώ να είσαι στην κοσμάρα σου. Παρεμβαίνει. Δεν σε αντικαθιστά ούτε σε υποκαθιστά. Σε συμπληρώνει. Ας πούμε, πας να αλλάξεις λωρίδα, το είδες και μόνη σου, σε επαναφέρει για να έχεις βγάλει φλάση. Αν δεν έχεις βγάλει φλάση, θεωρεί δηλαδή ότι κατά λάθος πήγες. Είσαι αφηρημένος, αγαπητέ, μπράβο, ναι. Αναγνωρίζει θέση για πάρκινγκ, βάζεις την όπισθεν αφού περάσεις το χώρο. Κάτσε, αυτό μην μου το βάει, περνάς έτσι. Ψάχνω να παρκάρω στο κέντρο της Αθήνας που γίνεται ο χαμός. Και πας με μια λογική ταχύτητα που ψάχνω για πάρκινγκ. Μέχρι 35 χιλιόμετρα. Δεν έχω απόλυτη αίσθηση των διαστάσεων του αυτοκίνητου μου. Διαβάζει το αυτοκίνητο το χώρο που μόλις περάσεις, σου χτυπάει η σήμα ότι εδώ χωράω. Εδώ χωράς. Σταματάς, βάζεις όπισθεν, παίρνεις τα χέρια από τη μόνη και τα κάνει μόνο του. Χωρίς να χρειαστεί εγώ να κάνω τίποτα. Δηλαδή παίρνει δίπλωμα με την πρώτη του αυτοκίνητο. Στο παρκάρισμα. Και να μην το έχεις ενεργοποιήσει, σε ενημερώνει. Μπι, δηλαδή πας κοντά, πας αυτό και σε κατευθύνει να το παρκάρεις. Εάν βγαίνεις από το πάρκινγκ και έχεις τη φλιγωνία, δηλαδή έχεις παρκάρει κάθετα στον δρόμο, σε προειδοποιεί αν έρχονται αυτοκίνητα για να μην βγεις και ακούσεις ή τον μπαμ τραγανίσματος ή διάφορα που πας κοπέλα μου που είναι για να... Είμαστε καλές οδηγοί, Κώστα. Είναι φήμη αυτό. Και στα δύο φύλλα υπάρχουν και καλοί και κακοί οδηγοί. Όταν μια γυναίκα είναι καλή οδηγός, πιστεύω ότι είναι πιο προσεκτική από τον άνθρωπο. Mm-hmm. Συγχωρέστε με παλικάρια, δεν το λέω για λόγο καταλαβαίνετε δημοσίων σχέσεων, αλλά είναι η πραγματικότητα. Ο σχεδιασμός εξωτερικά πιστεύω να σε εντυπωσίασε. Έχω ξετρελαθεί. Είναι αυτός ο συνδυασμός από τη μία πολυτέλεια, φινέτσα, από την άλλη αυτό το πολύ αθλητικός χαρακτήρας του αυτοκίνητου. Νομίζω ότι τα χαρακτηριστικά που έχει νικάνε ακόμα και αυτή την πολυτέλεια που βλέπεις εξωτερικά. Δηλαδή, όταν σου λέει ότι μπορεί να σου ρυθμίσει την απόσταση με το προβορευόμενο όχημα, ισχύει αυτό που διάβασε ότι εντοπίζει το όριο ταχύτητας που ισχύει στο δρόμο. Βέβαια, αν το έχει ενεργοποιήσει αυτό το πράγμα, θα πηγαίνει το όριο ταχύτητας. Θα πηγαίνει με βάση το όριο ταχύτητας που ισχύει. Άρα δεν σε πιάνουν το ραντάρ, δεν έχει να εγχώνεσαι εσύ για το. Με εφηρημάδα κανένα φορά το αρθροπρόστιμο. Πολλές φορές. Ακριβώς, ναι. Δεν παρακολουθείς, περνάς. Μπροστά είδες με το τεράστιο σήμα της Mercedes που είναι γεμάτο από αισθητήρες, έχει ραντάρ εδώ πάνω. Διαβάζει τα πάντα. Όπως το μάτι μας δέχεται ρεθίσματα και τα οδηγεί στον εγκέφαλο και αντιδρούμε. Mm. Όλος ο σχεδιασμός του είναι αεροδυναμικός. Τα πίσω τζάμια έχουν μια κλίση από τίδες για να δίνει την αίσθηση του κουπέ και είναι του σπορ. Και κουπέ και σπορ. Ακριβώς, ναι. Σούπερ σπορ. Ναι. Και πίσω τα φωτιστικά σώματα είναι δύο σωμάτων. Δεν είναι μόνο κόμματο. Πιο ενδιαφέρον σχεδιαστικά.
εντελώς αθόρυβο, πολύ ξεκούραστο, πάρα πολύ ελαφρύ. Δηλαδή ένα τόσο ένα μεγάλο αυτοκίνητο σε διαστάσεις. Πολύ εντυπωσιακό. Έχει αερανάρτηση. Ανεξάρτητα από το φορτίο, δηλαδή 5 άτομα μέσα και βάλιτσες, παραμένει στο ύψος που θέλεις. Και όταν περάσει τα 138 χιλιόμετρα, 140 περίπου, το αυτοκίνητο χαμηλώνει 15 χιλιοστά από μόνο του για καλύτερη αεροδυναμική. Και κάτι πολύ εντυπωσιακό που εμένα με εντυπωσίασε, που δεν το βλέπει πολύ συχνά στα αυτοκίνητα και το έχουμε το πρόβλημα εμείς οι γυναίκες, είμαστε λίγο χαμηλά, ας πούμε. Δεν είναι τα πόδια. Αυτό μπορεί να ανεβαίνει με διάφορα κουμπάκια που είδα εδώ στην τα πόδια. Τα έχει, ναι, ακριβώς. Να προσαρμόζει το ύψος και του οδηγού και το μπροστά και το πίσω και το ύψος του τιμονιού. Και έχει και τρεις μνήμες. Εσύ, ο αδερφός σου, ο φίλος σου, έχεις αδέρφια. Έχω έναν αδερφό μεγαλύτερο, δικηγόρο. Διονύση, πρόσεχε το μοντάζ, μην έχουμε ευθεία οικογενειακή δίωξη. Πρόσεχε, από τον αδερφό μου. Εδώ θα σταματήσουμε να κάνουμε εδώ μανούβρα γιατί χαλάει ο δρόμος στο πεδίο. Πάει μια όπισθεν. Εδώ είσαι. Έτσι μπαίνει η όπισθεν. Ναι, τέλειωσε, την έχει πάρει. Έτσι μπαίνει η όπισθεν. Το ξέρεις, θα μείνω εδώ μέσα στο αυτοκίνητο. Για την κάνει λεφτή που δείχνει το τιμόνι. Δεν το πιστεύω. Χρειάζεται να γυρίσει πίσω, το βλέπεις. Κάνε το drive, βάλει το drive. Προς τα κάτω. Δεύτερη όπισθεν δεν έχει. Μην με κοροϊδεύεις, έχω μείνει άφωνη με αυτά που βλέπω. Με παίρνει, με παίρνει. Θα τα ακούσουμε. Πάμε στο εσωτερικό. Διαθέσιμα 64 χρώματα με 10 χρωματικούς συνδυασμούς. Μπορεί να είναι ξύλο για πολυτέλεια ή αυτό που είναι, μου αρέσει πολύ με ανθρακόνημα, βλέπεις την εμφάνιση. Όλο αυτό το δερμάτινο σαλόνι μέχρι τις πλάτες των πίσω καθισμάτων δημιουργεί ένα κυματισμό. Υπερπολυτελέστατο με την οθόνη. Τεράστια οθόνη, το 10,3 ίντσες είναι. Και επικοινωνία, τηλέφωνα, χάρτες. Α, ισχύει αυτό που διάβασα ότι μπορούν να συνδεθούν μέχρι τρεις. Ναι, με μία, χωρίς να χρειαστεί άλλη κάρτα. Τα όργανα είναι ψηφιακά, οι αεραγωγοί θυμίζουν κινητήρες αεροπλάνου του. Έλα, πες το μου κι αυτό, γιατί το διάβαζα και προσαρμόζεται, λέει, η αεραγωγή ανάλογα με τη θερμοκρασία. Ο χρωματισμός τους. Ο χρωματισμός τους. Δηλαδή, αν το έχεις βάλει 30 βαθμούς στους 25 γιατί είναι χειμώνας, γίνεται κόκκινη. Και πίσω σου έχει και ατμοσφαιρικό φωτισμό την ώρα που οδηγείς. Ναι, αυτό είναι στα διάφορα προγράμματα που έχει το αυτοκίνητο. Καταρχάς έχει ένα πρόγραμμα όπου σου φτιάχνει την ατμόσφαιρα. Είναι λοιπόν το air balance, το οποίο σου αλλάζει μυρουδιές μέσα στο αυτοκίνητο, αρώματα. Και μετά είναι το energizing, έχει 5 διαφορετικά προγράμματα. Πατάς ένα κουμπί και αρχίζει και σου φτιάχνει. Η θερμοκρασία, ατμοσφαιρικό φωτισμό, μασάζ, μουσική από playlist. Και σου φτιάχνει και ένα καφέ. Έχει 84 LED φώτα. 4 εγκεφάλους οι οποίοι κάνουν 100 υπολογισμούς ανά δευτερόλεπτο για να προσαρμόσουν τα φώτα αν απέναντι έρχεται άλλο αυτοκίνητο, αν έχει κολόνα φωτισμού, εάν. Και μπορεί να ξεπεράσει τα 500 μέτρα που ο αισθητήρας να διαβάζει τι φως σου έρχεται. Πάντως σου αντιλαμβάνομαι ότι σιγά σιγά πηγαίνουμε σε πλήρως αυτοματοποιημένες καταστάσεις. Αυτόνομη, ναι, αυτόνομη οδήγηση, ναι, ακριβώς, σίγουρα. Και ειδικά για όσους οδηγούμε πολύ, όταν οδηγείς τέτοια αυτοκίνητα είναι χαρά. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει και τεχνολογία EQ Boost. Ένα ηλεκτρικό σύστημα 48 βολτ, όταν παίρνει το πόδι από τον γκάζι, φορτίζει την μπαταρία του και σου δίνει 21 άλογα παραπάνω στιγμιαία για να κάνει ένα γρήγορο προσπέρασμα για να σου αυξήσει και άλλο την υποδύναμη. Από κατανάλωση βενζίνη. Αυτό εξαρτάται πάντοτε από το πόσο βαρύ είναι το δεξί σου πόδι. Δηλαδή, αν είσαι όρθια με 12 ποντιγόμα πάνω στον γκάζι, θα δείτε κάποιο κάψιμο. Α, για πα αυτό με ενδιαφέρει. Για ξανά. Δεν οδηγούμε ποτέ με 12 ποντέ βόλτε. Τι έχουμε δίπλα. Γιατί θα εμπλακούμε σε ατύχημα για πλάκα. Παίρνουμε χαλιά από κάτω, παίρνουμε διάφορα. Φοράς φλατ παπουτσάκι και μόλις να πάει. Με είδες πώς ήρθα εγώ σήμερα. Πολύ σωστή. Και όταν να συναντήσω τον καλό, σου τραβάς το 12ποντο και λέει αμάν, τι κοριτσάρα που βάζει. Παιδί μου, από ποιο πάτωμα ανέβηκε. Κάτι άλλο. Είναι αυτόματα αποτήρες. Μέχρι πόσο έχει οδηγήσει σήμερα την εμπειρία στη μικρή. Μέχρι 6. 9. 9 ταχύτητες. 9 ταχύτητες. Έχει 9G. Βγαίνοντας στην εθνική οδό, θα ξέρουμε με 2.000 τροπές και βγαίνει 130 χιλιόμετρα. Άρα πέφτει πολύ κατανάλωση. Έχει 3 βενζινοκινητήρες και 3 πετρελοκινητήρες. Τις βενζίνες είναι 3 λίτροι, 6 λίτροι, με υποδυνάμεις από 299 ύπους, 367 και 435. Το δικό μας είναι το 357 συν 21 από το EQ Boost. Και αντίστοιχα στο πετρέλαιο έχει πάλι 3 κινητήρες, 3 λίτρους, 6 λίτρους. Τις αντίστοιχες υποδυνάμεις. Αυτό λοιπόν το αυτοκίνητο με τον καινούριο τρόπο μέτρησης σου δίνει κατανάλωση 7,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Για τέτοια υποδύναμη, τέτοιο όγκο, τέτοια κυβικά. Βέβαια. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ. Επίσης έχει 3 προφίλ οδήγησης. Comfort, Sport και Sport Plus. Και αυτό που σου είπαμε τις αναρτήσεις, ότι ο κάθε οδηγός διαβάζει ανεξάρτητα τις συνθήκες που αντιμετωπίζει και προσαρμόζει για να μην σε ταλαιπωρεί. Μόνος. Θέλω να βάλεις τον γκάζι στο πάτωμα για να έχεις τη διάθεση 367 συν 21 άλογα από το σύστημα. Στο πάτωμα. Στο πάτωμα, ναι. Είσαι σίγουρος. Πάμε έτσι. 3, 2, 1, πάμε. Στο πάτωμα. Στο πάτωμα. Στο πάτωμα. Στο πάτωμα. Παναγία στο πάτωμα. Μου. Στο πάτωμα. Κι άλλο, κι άλλο. Δεν το πιστεύω. Συνεχίζω. Φρένα. Πω, πω, πω.
Είναι λοιπόν Μάιος μήνας. 16 Μαΐου. Ένα κοριτσάκι που αργότερα βαφτίστηκε. Κατερίνα. Κατερίνα Μαργαρίτα, δύο ονόματα. Α, μάλιστα. Και προτίμησα το Κατερίνα. Προτίμησα το Κατερίνα. Ωραία. Περνάμε, μπουσουλάμε, κάνουμε, ράνουμε. Μπουσουλάμε, αλλά λίγο αφού ξεσταματάμε το μπουσούλημα, αποφασίζουμε ότι θέλουμε να γίνουμε δημοσιογράφοι. Απίστευε λίγο, έκανε ένα μεγάλο άλμα επικοντό. Καθόλου μεγάλο. Από την 6η Δημοτικού, 5η Δημοτικού, εκεί αμέσως εγώ ήθελα. Μικρόφωνο, ρεπόρτερ και τέτοια. Ναι, ναι, εφημερίδες. Ο παπάς έπαιρνε πολλές εφημερίδες. Έλεγα και εγώ, τους έβλεπα που το διαβάζαν, θεωρούσα ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και θεωρούσα ότι πρέπει και εγώ. Έτσι πίστευα. Πάω στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, περνάω με την πρώτη ευτυχώς. Εκεί γύρω στο τρίτο έτος μας λένε: θέλετε να πάτε στο ραδιόφωνο να δείτε πώς γίνονται οι εκπομπές? Και δεν πάμε. Πηγαίνουμε λοιπόν στο ραδιόφωνο, στο Flash τότε. Με κρατάνε, κάνω πρακτική. Μένω εκεί 10 χρόνια. Γνωρίζω πολλούς δημοσιογράφους. Κάνω Υπουργείο Εργασίας. Στο μεσοδιάστημα μας έκανε μάθημα ο Φώτης Γεωργιάλης για την Athens Voice, στο Πάντιο. Μου λέει να έρθω στην Athens Voice. Και μία μέρα ο Φλάς κλείνει δυστυχώς, με παίρνουν τηλέφωνο από το Star και μου λένε μας λείπει ρεπόρτερ του Υπουργείου Εργασίας, όταν το Star έκανε την πιο ενημερωτική στροφή. Είχε δει κάποιος από το Star μέσα? Ακριβώς. Μέσα. Και πήγα εκεί λοιπόν, ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, δεν είχα ξανακάνει τηλεόραση. Παρ' όλα αυτά με πιστεύτηκαν αμέσως, άρχισα να τα μαθαίνω, ώσπου μια μέρα η Μάρα Ζαχαρέα όταν έγινε διευθύντρια ειδήσεων. Γεια σου Μάρα, με κάνει φοβερό γύρισμα. Την είχα δει στο Traction, θεά ήτανε. Δεν υπάρχει. Μια μέρα έτσι ξαφνικά μου είπε, θα ήθελες να κάνεις δοκιμαστικό για δελτίο. Δηλαδή δεν είναι ότι πήγαινα και της έλεγα, ξέρετε, θέλω πολύ. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μια μέρα πιστεύω ότι θα είσαι καλή, θες να κάνω δοκιμαστικό. Αν είσαι. Ήταν ένα ρίσκο, διότι ήταν πολλά χρόνια οι παρουσιαστές που ήταν κλασικά στο Star. Και ξαφνικά πήρε ένα παιδί που από το ρεπορτάζ και το έκανα παρουσιάστρια και οφείλω να πω ότι δεν είναι σύνηθες αυτό. Σίγουρα. Δεν μπράβο, δίνονται εύκολα ευκαιρίες. Είναι ανταγωνιστικό το. Πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Και λένε και διάφορα έτσι περίεργα για εμάς τις γυναίκες. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που έχουμε γυναίκα διευθύντρια, η οποία και δίνει ευκαιρίες σε γυναίκες και προσέχει τις γυναίκες. Και πράγματι ήταν δίπλα μου. Και παραμένει δίπλα μου σε όλα τα βήματα. Πόσο κάνει λοιπόν αυτό το αυτοκίνητο, εάν κάποια στιγμή βγάλω πολλά λεφτά και αποφασίσω να το αποκτήσω? Λίγο κάτω από 75.000 ευρώ. Λίγο κάτω από 75.000 ευρώ. Ένα τεχνολογικό κινούμενο εργαστήριο, από ό,τι κατάλαβες, έτσι, με όλα αυτά τα πράγματα που διαθέτει. Θυμίζει λίγο διαστημόπλοιο, είναι η αλήθεια. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, Κώστα, με κατέστρεψες τώρα. Δεν θέλω να οδηγήσω τίποτα άλλο μετά από αυτή την εμπειρία. Δεν φεύγω από το αυτοκίνητο αν δεν μου βάλεις το πρόγραμμα μασάζ. Φωτισμό ατμοσφαιρικό, μπράβο. Μουσική, ναι. Θερμοκρασία, ναι. Και αρωματο... Και αυτό πάλι. Αρωματοθεραπεία. Δεν θέλω να μπω ξανά σε αυτοκίνητό μου, το οποίο το αγαπούσα μέχρι και πριν από μισή ώρα. Θα τους πατήσω. Okay. Να σου πω, αν θέλω εγώ να τους πατήσω τώρα. Ναι, θα σταματήσει. Λοιπόν, θα σταματήσει. Δεν το μία πατάω, και δεν θα κάνει. Ζήστο μία. Ας το φρένο. Έχει βάλει χειρόφρενα ταχύτητα πάντα μόνο. Μόνο του. Μόνο του. Δεν το πιστεύω. Άμα εγώ τώρα πήγαινα να τον πατήσω, πραγματικά δεν θα τον πατάγα. Θα φρενάρεις αυτόματα. Ναι, ναι.